Ναι, σαφώς είμαστε στην αρχή της σεζόν. Είναι λογικό να υπάρχουν και από δύο ομάδες πολλά πάνω και κάτω στο παιχνίδι μας. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε από πέρσι. Δεν σταματάμε ποτέ να παίζουμε, δεν παρατάμε ποτέ κανένα παιχνίδι. Τα παιδιά είναι πολύ καλοί παίκτες, οι καλύτεροι. Το δείξαν και πέρσι. Νομίζω αν όλα πάνε καλά θα έχουμε τη δυνατότητα να το δείξουμε και φέτος. Τίποτα, συγχαρητήρια στα παιδιά, μόνο σε αυτούς. Γιατί πραγματικά δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς τη σεζόν. Η σεζόν τώρα ξεκινάει ουσιαστικά. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι, το δεύτερο ουσιαστικά επίσημο παιχνίδι, το πρώτο εγχώριο παιχνίδι επίσημο. Αντιμετωπίζαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ. Έχοντας τον εγωισμό του, είχαμε κερδίσει πέρσι, θα θέλουν να μας κερδίσουν. Το καταλαβαίνουμε και είναι τρομερό το συνέστημα να παίζει εναντίον καλών ομάδων. Συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ για την προσπάθειά του. Αλλά ο τρόπος που παίξαμε και προσεγγίσαμε το παιχνίδι από τη δεύτερη περίοδο και μετά θα είναι ο δικός μας για τη σεζόν. Τι ήταν αυτό που άλλαξε, τον διακόπτηκε ο Κεραυνός στο δεύτερο ημίχρονο, είδαμε να παίζει πολύ καλύτερο μπάσκετ? Η διάρκεια. Όσο περνάει ο χρόνος και έχουμε διάρκεια στο παιχνίδι μας, τόσο καλύτεροι θα γινόμαστε. Έχω την τύχη να έχω 12-13 παιδιά με τον Τηλέμαχο που είναι στην Ευρώπη, όπου ανά πάσα στιγμή που να παίξουν όλοι, οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα, σε οποιοδήποτε αγώνα, δύσκολο ή εύκολο. Και αυτό κάνει τη δουλειά μου πάρα πολύ. Κάνει τη δουλειά μου μάλλον ευκολότερη. Οπότε αυτό, λογικό, ένα παιχνίδι τελειώνει στην αρχή, μακάρι να τελειώνει ένα παιχνίδι στην αρχή, αλλά η ομάδα από τη δεύτερη περίοδο και μετά που μαζέψαμε το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο παίζοντας πολύ καλή άμυνα, βρήκαμε ελεύθερα σουτ, έχουν το επιθετικό ταλέντο τα παιδιά να βρίσκουν λύσεις και μόνοι τους στο παιχνίδι και αυτό κερδίσαμε το παιχνίδι νομίζω στο τέλος σχετικά εύκολα.